Αγαπητοί φίλοι, γεια σα. Ονομάζομαι Παναγιώτη Πανίκο, εκπροσωπώ την εταιρεία Blue Aventura Limited, η οποία δρεύει στη Λεμεσό και ασχολείται με το εμπόριο ενδοθαλάσσης, την εκπαίδευση στην ελεύθερη κατάδυση, όπω επίση και τι καταδυτικέ εκδρομέ. Σήμερα θα θέλαμε να σα δείξουμε έναν πολύ έξυπνο tip, μια πολύ απλή συμβουλή, πώ να κάνετε το δέσιμο στη βέργα σα πιο αθεκτικό στο χρόνο και να μην σας προκαλεί φθορές και προβλήματα μέσα στη θάλασσα. Εδώ μπροστά μας έχουμε τον κλασικό τρόπο πρόσδεσης της μυσσινέζας πάνω στη βέργα μας, όπως βλέπετε, το οποίο μπορεί να μας προκαλέσει ε, τα εξής ε, θέματα. Ε, συνήθως είναι ε, λίγο πιο δύσκολο να μπει στην κασέτα του οπλού, οπότε πρέπει να την βοηθούμε εμείς να μπαίνει προς την κασέτθα και επίσης η φθορά που γίνεται πάνω στη μισίνα είναι πιο έντονη και πιο συχνή, μετά από μερικές φορές ε, που θα το πάρουμε το όπλο στη θάλασσα. Δηλαδή η μισή να στο σημείο εδώ και θα δείξουμε έναν νέο τρόπο που θα προσδένουμε τη βέργα ε, με έναν ειδικό σχοινί, που θα μιλήσουμε σε λίγο, για να γίνονται πιο λίγες οι και να είναι πιο εύκολη η όπληση του όπλου μας. Λοιπόν, παίρνουμε ένα κομμάτι ειδικό νήμα που είναι διαμέτρου 1,3 έω 1,5 μιλιμέτρα Είναι κατασκευασμένο από ντάι νήμα, είναι κερωμένο. Έχει μεγάλη αντοχή και στην τριβή, αλλά επίση και στην αντοχή στο σπάσιμο. Το περνούμε ένα κομμάτι περίπου 15 έω 17 εκατοστά. Το περνούμε από την τρύπα πίσω πρόσδεση. Το φέρνουμε. Κάνουμε έναν απλό κόμπο και προσέχουμε ούτως ώστε ο κόμπος μας να είναι ακριβώς πίσω από το τελευταίο καρχαριάκι και σίγουρα έξω από την κασέτα του όπλου όταν θα μπει ε, μέσα η βέργα. Το δοκιμάζουμε. Βλέπουμε ότι κουμπώνει η βέργα χωρίς να δημιουργά ούτε πρόβλημα στο μηχανισμό, ούτε πρόβλημα στην όπληση. Μένει αρκετά πίσω από το καρχαριάκι. Και στη συνέχεια και αυτό που μένει να κάνουμε είναι να περάσουμε το υπόλοιπο κομμάτι της μισίνας από τα μήκη μας μέσα από τη θηλιά αυτή και να την ξαναπεράσουμε στο κλιπ. Να το φέρουμε κοντά. Για ασφάλεια θα κάψουμε το κομμάτι αυτό που εξέχει και θα το κλείσουμε με ειδικό αδόρο για αυτήν τη χρήση. Με αυτόν τον τρόπο θα δείξουμε Η βέργα μας οπλίζει πιο εύκολα πιο ασφαλισμένα και συνάμα αντέχει για περισσότερη ε, διάρκεια ε, κατά τη διάρκεια των ψαρεμάτων. Για να ολοκληρώσουμε το κόμπο μας εδώ θα κόψουμε το κομμάτι που εξέχει το βγάζουμε έξω από τη μηχανισμό και το κέμεν ούτως ώστε να να μην μπορεί να ξαναβγεί ο κόμπο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από του τρόπου που μπορούμε να προσδέσουμε ε, αυτόν το ειδικό νήμα πάνω στη βέργα μα. Υπάρχει και σε άλλο σημείο τρόπο να το προσδέσουμε, όπω είναι σε αυτό το όπλο εδώ, που είναι αντί να χρησιμοποιούμε το δέσιμο στο πίσω κομμάτι της βέργας, το έχουμε εναλλακτικά σε πιο μπροστινή τρύπα, όταν ειδικά το όπλον το έχουμε όχι για τρύπε, αλλά για βολές στο φτερό ή για καρτέρι. Και έτσι έχουμε μια πιο εύκολη χρήση του όπλου μας και όπως επίσης έχουμε ανάμεση επαφή και βλέπουμε έναν πάθη φθοράν το σημείο για να το αλλάξουμε. Εάν σα άρεσε το βιντεάκι μα, μπορείτε να κάνετε γραφή στο κανάλι στο YouTube του Ψαρέμα, το Ψάρεμα και τα Μυστικά του και να πατήσετε καμπανάκι για να βλέπετε όλα τα νέα βίντεο που θα αναρτηθούν στο μέλλον. Ευχαριστούμε.